Το έχω πει πολλές φορές. Όταν μιλάμε για την Hell Expo, οι περισσότεροι έχουμε στο νου τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτοί ξέρουν οι περισσότεροι και αυτοί θεωρούν ότι είναι η κορυφαία δραστηριότητα της Hell Expo. Δεν είναι. Γίνονται πάρα πολλές κλαδικές εκθέσεις, κάτι που είναι βέβαια και η τάση παγκοσμίως πια. Και μάλιστα κάποιες από αυτές με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Περίπτωση της Αγκρότικα πριν από πολύ λίγο καιρό. Θεωρώ, και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον κύριο Αλέξη Τσαξιρλή, λίγο δύσκολο το όνομα, το Γενικό Διευθυντή της Hell Expo, τέλος πάντων, να είναι μαζί μας για μια έκθεση που αφορά την κυκλική οικονομία και την πράσινη ενέργεια. Και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε και να μιλήσουμε. Είμαστε εδώ έτοιμοι για το δίδυμο αυτό των εκθέσεων της κυκλικής οικονομίας και της ενέργειας. Νομίζω θα είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, το οποίο θα αλλάξει αρκετά από τα δεδομένα σε επαγγελματικό επίπεδο, ναι, σε σχέση με την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση και την ενέργεια. Την εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την έξυπνη ενέργεια. Πριν μας δώσετε κάποια στοιχεία, πείτε μου έναν αριθμό. Πόσοι επισκέφθηκαν την Αγκρότικα φέτος? 153.000 στις 4 μέρες. Ναι, εντυπωσιακό. Καταλαβαίνετε ότι είναι η μεγαλύτερη κλαδική έκθεση στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ναι, θα έλεγα. Η τρίτη γεωργική έκθεση στην Ευρώπη. Και καταλαβαίνετε αυτά τα μεγέθη πόσο σημαντικά είναι και για τη Θεσσαλονίκη, ναι, αλλά και για την εθνική οικονομία. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την συγκεκριμένη έκθεση. Μιλήσατε για δύο. Δύο διοργανώσεις. Είναι ουσιαστικά ένα δίδυμο εκθέσεων. Είναι η δεύτερη έκθεση κυκλικής οικονομίας. Η πρώτη έγινε πέρυσι σε μια περίοδο μεταξύ των εκλογών που έγιναν τον Ιούνιο, και γι' αυτό θα έλεγα ότι ουσιαστικά το ξεκίνημα θα έλεγα ότι φέτος είναι για την έκθεση κυκλικής οικονομίας και βέβαια και για την έκθεση ενέργειας εναλλακτικών μορφών, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και το οποίο νομίζω σαν ενδιαφέρον πηγαίνει οριζόντια σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ποιους επισκέπτες αφορούν και τα δύο? Αφορούν κυρίως τους επαγγελματίες που έχουν σχέση με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως επίσης και σε σχέση με την κυκλική οικονομία. Αλλά είναι μια έκθεση η οποία, επειδή έχει και ένα παιδευτικό χαρακτήρα θα έλεγα, ιδίως στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωση κλπ, είναι κάτι το οποίο θα έχουμε και αρκετό κόσμο ο οποίος θα έρθει περισσότερο να μάθει, και μαθαίνοντας νομίζω ότι θα βάλει στην καθημερινότητά του και το πώς μπορεί να αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Πόσοι εκθέτες θα είναι και για την κυκλική οικονομία και για την ενέργεια? Έχουμε πάνω από 200 εκθέτες από 20 χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και ευρύτερα και από την Ασία κυρίως. Και νομίζω ότι πραγματικά θα γίνουν και κάποιες πολύ σημαντικές επαφές, γιατί έχουμε και ένα ευρύ πρόγραμμα συναντήσεων, αυτό που ονομάζεται B2B, προκειμένου να κλειστούν κάποιες συμφωνίες ή, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει μία δικτύωση μεταξύ των ελληνικών εταιριών και των εκπροσώπων από τις εταιρείες του εξωτερικού. Θα δούμε κάτι περισσότερο από αυτά που γνωρίζουμε ήδη, δηλαδή αιωλική ενέργεια ανεμογεννήτριες, ηλιακή ενέργεια φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας συσσωρευτές. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, γιατί οι τεχνολογίες είναι τεχνολογίες αιχμής σε ό,τι έχουν σχέση με την ενέργεια, και αυτό που απλά βλέπαμε περισσότερο σαν πόσο θα αξιοποιήσουμε την αιωλική ενέργεια, αυτή τη στιγμή έχει τέτοιες εφαρμογές, και ιδίως επειδή συνδυάζεται και με το AI, με ό,τι καινούριο έχουμε από πλευράς τεχνολογίας, καταλαβαίνετε πόσο εξελιγμένα είναι αυτά τα προγράμματα. Και πάνω σε αυτό είναι η εστίαση δικιά μας, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες που θα
κάνουν ένα παραπάνω βήμα σε οτιδήποτε συμβαίνει μέχρι σήμερα στο κομμάτι της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας. 7 έως 9 Μαρτίου, τώρα τέλος εβδομάδας. Ναι, είναι Πέμπτη με Σάββατο. Σας περιμένουμε όλους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους δημοσιογράφους. Βέβαια. Ήδη έχουμε μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων που θα επισκεφθούν τις εκθέσεις μας προκειμένου να περάσουν το μήνυμα και γι' αυτό περιμένουμε όλο τον κόσμο να επισκεφθεί αυτό το δίδυμο των εκθέσεων. Σας ευχαριστώ θερμά, εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Στην έκθεση να είστε καλά, κύριε Τσακτζίδη. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σε όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα που κάνουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.